είχαμε από το τρίτο μάτς που ήταν στο μείον 10 και εντάξει γύρισε στο τέλος. Τώρα εδώ δεν γύριζε. Πάντως παιδιά ο κόσμος φεύγει, έτσι. Ναι, φεύγει. Σιγά, φεύγει. Αυτοί που έπρεπε το έκανε. Αυτοί που έπρεπε. Ηρωνικά το λέω, έτσι. Όχι, οι κανονικοί φίλαθλοι φεύγουν. Διότι αντιλαμβάνονται. Διαφωνείτε? Εκεί οι υπόλοιποι θέλουν, δεν θέλουν, θα φύγουν. Όλοι φεύγουν σιγά σιγά. Έχουν πάρει τις σημαίες τους, τα λάβαρά τους και σιγά σιγά αποχωρούν εκτός σεφ. Πρέπει να συνεχιστεί. Αν συνεχιστεί και πιστεί και ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το παρκέ για να τελειώσουν αυτά τα 1.50, αυτό το 1.56, αυτό το δίλεπτο. Με το σκορ στο 49-66, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Το παιχνίδι δυστυχώς έχει χαλάσει. Δεν πανάνε και αγκαλιά. Αν είναι αυτό που λέω πως αν είναι υποκριτικό όλο αυτό, για τα μάτια του κόσμου, για το φαίνεστε, και την ίδια ώρα πέφτουνε βόμες, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ξέρεις τι, δεν θα φέρω σαν παράδειγμα την Ισπανία, θα μου πείτε αδόκιμο παράδειγμα, έστω και αδόκιμο. Είναι πολύ εκεί, άνθρωποι προφανώς. Εκεί, ακριβώς, γιατί ανθεί το μπάσκετ και επιχειρηματικά. Για ποιο λόγο ανθεί το μπάσκετ και είναι γεμάτα τα γήπεδα? Γιατί ξέρω ότι πάνε οικογένειες καταρχάς. Ακριβώς, διότι η οικογένεια θα ξοδέψει χρήματα υπέρ της ομάδας. Είτε με τα προϊόντα της ομάδας που θα προμηθευτούν τα πιτσιρίκια. Είτε περνώντας όλο το απόγευμα στο γήπεδο κύριο. Ακριβώς. Έτσι. Εδώ δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν τόσα χρόνια. Δηλαδή το ψάχνουν και μιλάμε για επιχειρηματίες επιτυχημένους. Όχι μόνο δεν μπορούν μπάσκετ, να το καταλάβουν. Λέει. Όχι μόνο στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο παντού. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, φαίνεται να έχει αδειάσει. Ναι. Εντάξει, αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις τώρα, δεν μπορούμε να. Ψάχνουμε και πίσω από τις καρέκλες, έτσι, αλλά έχει αδειάσει. Είναι οι τρεις διαιτητές με τον Χρήστο Σταυρόπουλο. Δηλαδή γύρω που στέλνω τη ματιά μου, βλέπω τις πορτοκαλί φορεσιές των security. Και πάνω στα διαζώματα, και κάτω, δεν υπάρχει οπαδός. Τώρα το θέμα είναι οι διαιτητές είναι έξω. Νόμιζα, Βαγγέλη, νόμιζα θα πρώτα είναι έξω, να είναι στο παρκέ. Ξέρεις, θα έρθει κάποιος τώρα από άλλο πλανήτη και θα ρωτήσει, παιδιά, θα γίνει απονομή. Τώρα πλακίτσα κάνεις. Θέλω να πω, πού το είχαμε δει, σε ποια χώρα πέρσι είχε γίνει, σε γήπεδο αντίπαλης ομάδας, στην Ισπανία πάλι. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, παιδιά, από ό,τι βλέπω. Εμείς δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε μόνο το για να ναι, δούμε αυτό το λέω μέσα από τη φυσούνα. Ναι. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα πρόσωπα. Βλέπω τον Θόδωρο Βιδάλη. Τον Πασκουάλ τώρα πρέπει να βλέπετε. Βλέπω τον Ρίβερς. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός. Προφανώς είναι νίκη ο Παναθηναϊκός. Για να μην τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι, εντάξει, αυτό θα χτυπήσει, είναι. Θα το χτυπήσει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω. Για μην τιμω... Ναι, θα το χτυπήσει και εννοώ, θα το χτυπήσει επικοινωνιακά ο Παναθηναϊκός. Είναι fair play όμως αυτό που κάνει. Θα μπορούσε να πει φεύγω. Αν και όχι, όταν έχει κερδίσει το γήπεδο, δεν μπορούσε να το κάνει. Όχι, ο διαιτητής αποφασίζει. Οι διαιτητές αποφασίζουν αν θα. Σωστό. Ναι. Εντάξει, τώρα εντελώς και όταν θα αρχίσει για να εξελιχθούν αυτά θα είναι τυπικό, έτσι. Πρέπει να μπουν οι παίχτες που ήταν πριν τη διακοπή στο παρκέ. Ναι. Και δεν νομίζω θα παίξουν και μπάσκετ. Μέσα σε όλα τα μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα, τα διάφορα, έχω... Δεν ξέρω τώρα αν είναι, ελπίζω, δεν πιστεύω ότι είναι ειρωνικό. Έχει στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής που λέει και στις χαρές και, και στις λύπες πάντα κοντά στον Ολυμπιακό. Όχι, γι' αυτό είναι φίλος του Ολυμπιακού και τον ΑΕΚ. Όχι, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Έτσι πρέπει. Έτσι και πρέπει. Όχι στις χαρές είμαστε όλοι και καλά και στις ήττες. Στις νίκες είμαστε όλο χαρά και στις ήττες. Στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο πρωταθλήματα πέρσι και πρόπερσι. Είχε πάρει και επί Ιβκοβιτς, έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες, έχει παίξει τελικούς. Τελικούς. Δεν είναι αλίμονο. Είναι κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο στο Final Four. Δυστυχώς αυτό που έγινε είναι ασέβεια των οπαδών και προς τους παίκτες. Προς την ομάδα, για να μην ακρηγορούμε, το μάτς ξανάρχισε. Προς τον οργανισμό. Ακριβώς, ναι. Με 49-66 σκορ, η πρώτη επίδεση ήταν για τον Ολυμπιακό, αλλά χάθηκε και... Οι πράσινοι τώρα έχουν την μπάλα με τον Mike James, είναι ο Σίγκλετον, ο Παπάς, ο Γκίστ και ο Rivers και αμήνονται, τρόπο σου λέγει να αμήνονται, όσο μπορούν τουλάχιστον οι άνθρωποι, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Σπανούλης, Μιλουτίνοφ και Πριντεζής, άστοχος σου τριών πόντων. Άστοχος σου τριών πόντων από τον Παπά, άστοχο τρίποντο και από τον Σπανούλη.
1 και 15 ακόμα για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός. Επεισοδιακός όπως εξελίχθηκε και με εκένωση γηπέδου, γι' αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή στο παρκέ και στις κερκίδες. Σου τριών πόντων από τον James. Είναι σαν προπόνηση τώρα. Ουσιαστικά, ναι, σαν μια προπόνηση. Στη μία ομάδα φορούν τα πράσινα και στην άλλη τα κόκκινα. Όπως το είπε και ο Γιάννης, είναι σαν προπόνηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα είναι το πρώτο lay-up από τον Γιώργο Πρίντεζη. 51-66. Μέχρι τώρα ήθελα να πω ότι μόνο τρίποντα εκτελούσαν οι δύο ομάδες. Σαν να μην έχουν καν τη διάθεση να τριμπλάουν λίγο παραπάνω, να φτάσουν στα lay-up. Είναι και οι παίκτες πάρα πολύ απογοητευμένοι. Ειδικά οι γηπεδούχοι, γιατί οι πράσινοι έχουν και το πρωτάθλημα. Θα γιορτάσουν. Σουτάρει και τα πανηγύρια. Ο Rivers από μακριά. Δεν υπάρχει και ούτε η διαφορά δική. Είναι 15, 51-66, 15 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ούτε επίθεση δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Βαγγέλη Μάτζαρη. Αλλοσυγχαίρονται οι παίκτες των δύο ομάδων σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, το έχουν αποδείξει. Και τέλος του παιχνιδιού. Τέλος του παιχνιδιού. Ο τυπικός επίλογος. Για να γραφτεί ο τυπικός επίλογος 51-66. Αυτό γράφει. Ο Παθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Ο Παθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα. Παίρνει και το κύπελο, παίρνει το double δηλαδή. Για πρώτη φορά μετά το 14 το ξανακάνει το double. Και είναι το σε μια ζόρικη χρονιά για τους πράσινους. Το 35ο του πρωτάθλημα και ο 60ος τίτλος του συνολικά. Τους υπολογίζαμε πριν και για τις δύο ομάδες. Αυτός είναι ο 60ος τίτλος στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα φύγει πανηγυρίζοντας, θα κάνει κάποια μέρα, φαντάζομαι θα ανακοινωθεί τις επόμενες, θα κάνει τη φιέστα αυτή. Και νομίζω, δεν ξέρω τώρα, η ερώτηση για τον Παναθηναϊκό, έτσι, είναι αν, που λέγαμε, θυμόσαστε που το συζητάγαμε, μπορεί το να κερδίζοντας το πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ να απενοχοποιηθούν όλα όσα να αλλάξει ο τίτλος επικεφαλίδας με την επιστροφή με το Πούλμαν, ναι. Γιατί από την άλλη τώρα πρέπει λογικά θα μπει τώρα και θα θέμα. Πρέπει να γυρίσουν με Φεράρι. Για νομίζω ότι η ιστορία έτσι είναι. Με το Πούλμαν ατομικά ο καθένας είναι με Φεράρι ανεξίτηλα γραμμένη στην ιστορία του φετινού Παναθηναϊκού. Αλλά ξέρεις, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι από όλη αυτή την ιστορία. Ότι θα βρεθούν κάποιοι ανόητοι, γιατί οι ανόητοι, ξέρεις, υπάρχουν παντού. Παντού υπάρχουν, να πούνε ότι την ιστορία τη γύρισε ο Γιαννακόπουλος με το Πούλμαν. Και γι' αυτό πήραμε το πρωτάθλημα. Και οι Παναθηναϊκοί θα το πούνε αυτό. Ναι. Κάποιοι. Έτσι. Δηλαδή θα κάνουμε το αφύσικο, το παραφύσιν και το εξωφρενικό, θα το κάνουμε φυσικό. Νορμάλ και επιθυμητό. Ακριβώς. Ναι. Τώρα περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει λίγο. Μια διαδικασία αποχώρησης των παίκτων του Παναθηναϊκού στη φυσούρα. Εντάξει, πάλι ένταση. Όχι, απλά άκουσα κάποιες φωνές και είμαστε και καχύποπτοι. Ήρεμα τα πράγματα. Πάντα φοβόμαστε πια, Γιάννη μου. Γιατί εμείς βλέπουμε απ' έξω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, για την ιστορία και πρωτού σας καληνυχτήσουμε να δώσουμε τους πόντους όπως κάνουμε παραδοσιακά των δύο ομάδων. Από τον Παναθηναϊκό που πήρε τον τίτλο, Σίγκλετον 2 με 8 rebound, ο James 11 με 10 rebound και 6 assist. Ο Φελντίν συμμετοχή ενός λεπτού δεν σκόραρε, ούτε πήρε σουτ. Χτύπησε κιόλας. Ναι. Ο Γκίστ 4 με 5 rebound, 2 assist. Ο Γκίμπριελ 3. Ο Rivers 13 με 3 στα 8 τρίποντα και 4 rebound. Ο Φώτσης 3. Ο Παπάς 10. Ο Μπουρούσης 8 με 5 rebound και 3 assist. Και ο Νίκα Λάθης 12 με 4 rebound, 3 assist. Ενώ από τον Ολυμπιακό, ο Μιλουτίνοφ 6 με 9 rebound, ο Πρίντεζης 4 με 4 rebound. Κακή η εμφάνιση και χαμηλή πτήση για τον Γιώργο Πρίντεζη με 2 στα 14 shoot. Ο Παπα-Νικολάου είχε 7 με 8 rebound, ο Μάτζαρης 6 με 6 rebound, ο Σπανούλης 9 αλλά με 2 στα 11 shoot, 5 assist και 4 λάθη. Ο Γκριν 4, ο Μπίρτς άποντος, ο Γιάνγκ 2, ο Παπαπέτρου 3, ο Γουότερς δεν έπαιξε και ο Αγραβάνης είχε 10 με 5 rebound. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έπειτα από αυτή την δύσκολη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ και για τους δύο συλλόγους. Ένα μάτς που κράτησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-66, πρωταθλητής γύρω 2016-2017 ο Παναθηναϊκός, κατακτώντας το 35ο πρωτάθλημα και τον 60ο τίτλο συνολικά στην ιστορία του, από το Μάκη Γίγαντο τεχνικό μας. Από τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τερίο που ήταν στην περιγραφή, η συνέχεια αύριο το απόγευμα στην εκπομπή του μπάσκετ 4 με 5, 24 δευτερόλεπτα. Καλό βράδυ σε όλους.